Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο Αφιέρωμα. Όπου τσιμπάμε και μιλάμε για ταινίες που αγαπήσαμε, σήμερα μιλάμε για την ταινία Γράμμα από το παρελθόν. Σε σκηνοθεσία Ατόμ Εγκογιάν, με τους Κρίστοφερ Πλάμερ, Μάρτιν Λαντάου, Ντίν Νόρις και Χένρι Τζέρνι. Ο Ζεβ είναι ένας 90χρονος Γερμανοεβραίος με προχωρημένη άνοια, ο οποίος ζει σε έναν Αμερικανικό οίκο ευγυρίας μαζί με τον συμπατριώτη του Μαξ Ρόζενμπαουμ. Αμέσως μετά το θάνατο της γυναίκας του Ζεβ, ο Μαξ του δίνει ένα γράμμα και του αναθέτει μια αποστολή. Να βρει και να δολοφονήσει τον Ρούντι Κούρλαντερ, τον άνθρωπο που σκότωσε τις οικογένειές τους πριν 70 χρόνια. Η ταινία ξεκινάει, ο Ζεβ ξυπνάει σε έναν οίκο ευγυρίας και δεν θυμάται ότι έχει πεθάνει η γυναίκα του. Λες, είναι θρίλερ αυτό. Θρίλερ είναι, έχει θρίλερικούς ρυθμούς, ακόμα και αν είναι πιο αργή σε σχέση με το μέσο θρίλερ, διότι ο ήρωας είναι 90 χρονών. Τι να κάνουμε τώρα, αργεί λίγο να σηκώσει το πιστόλι για να κάνει το θρίλερ. Ωστόσο, προφανώς spoiler, παιδιά, είναι αφιέρωμα, την ταινία την έχετε δει. Πρωτού δείτε αυτό το βίντεο, αλήθεια, γιατί είναι κρίμα να χάσετε τις ανατροπές που συμβαίνουν και το εξαιρετικό ξετύλιγμα της ιστορίας. Ο τρόπος που μπαίνει στο πλάνο ο χαρακτήρας του Μάρτιν Λαντάου λέει ξεκάθαρα «Boss». Και μόλις μπαίνει, λέει στην νοσοκόμα να φύγει κάνοντας έτσι. Τώρα μπορείς να φύγεις. Μου κάνουν ξεκάθαρο ότι αυτός ο χαρακτήρας δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάποιο είδους μεγάλος γαμιάς και ο Εγκογιάν με τον Λαντάου χρειάστηκαν 5 δευτερόλεπτα για να το εγκαθιδρύσουν αυτό, και αυτό είναι καλό σινεμά. Έχει στο μνημόσυνο, ρε παιδί μου, κάποιο είδους τελετή ανάμνησης. Η δυσέγγονη του Ζεβ ρωτάει το Ζεβ τι συνέβη, ας πούμε, πώς γνωριστήκατε. Ο Ζεβ δεν θυμάται, έχει Αλτσχάιμερ ο κακομοίρης, ας πούμε, οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να στραφεί στο Μαξ να το ρωτήσει τι παίζει, ας πούμε, παίζει μου σκονάκι. Ο Μαξ λοιπόν λέει μια ιστορία, αρχίζει και λέει, του θυμίζει ουσιαστικά, ναι, θυμάσαι αυτό, το θυμάσαι αυτό. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα που του έχει δώσει σαν ερεθίσματα ο Μαξ είναι πολύ ψέματα. Έτσι. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι ο Μαξ είναι μεγάλη μάρκα, είναι μεγάλος μαριονετίστας στην πρώτη θέση, γιατί περνάει λίγο στον ντούκου, αλλά όσο ξετυλίγεται αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται αρκετά ύποπτο το πόσο ο Μαξ αρχίζει και του ψιθυρίζει στα αυτάκι πράγματα. Και του λέει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή του Ζεύω ότι κοίτα, βρες μια αφορμή να την κάνεις. Να την κάνουν οι άλλοι, τέλος πάντων, να φύγεις, γιατί έχω να σου πω. Και ο Ζεβ ακολουθεί τις οδηγίες του Μαξ, παίζει το ρολάκι στην εντέλεια, ρε παιδί μου, χειρουργικά, και εκεί που φεύγει υπάρχει ένα πλάνο, ας πούμε, που αφήνει το γιο του πίσω και σκάει από την άκρη του πλάνου, μπαίνει ο Μαξ με τον απειρικό καροτσάκι, ρε παιδί μου, και λες, οκ, αυτός τώρα δεν είναι κανένας τυχαίος. Δεν είναι φιλαράκια που παίζουν τάβλη και ξεχνάνε ότι παίξαν τάβλη πριν 5 λεπτά, αλλά επειδή ο Εγκογιάν είναι σκηνοθετάρα και επειδή ο Λαντάου είναι ηθοποιάρα, έχει γίνει μια πολύ έξυπνη προσέγγιση σε αυτού του είδους την χειραφέτηση και δεν υπάρχει κακία στο βλέμμα του Μαξ, ας πούμε, ότι «Α, το σχέδιό μου προχωράει», αλλά υπάρχει μια αδημονία και μια προσμονή, γιατί θα το δούμε αργότερα. Η φωτογραφία και η γενικότερη αισθητική της ταινίας έχει κάτι τηλεοπτικό και αυτό πολλοί το λένε για κακό, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ακράδαντα πιστεύω πως ο κινηματογράφος είναι αυτός που θα έπρεπε να ντρέπεται για τη σύγκριση, διότι καταρχάς Breaking Bad, έχουμε φτάσει ο κινηματογράφος να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πραγματικότητα γίνεται ως ιδέα, δηλαδή βλέπω τρέιλερ και έβλεπα και ένα τώρα που ας πούμε το άσπρο των ματιών είναι τρικουάζ, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και η φωτογραφία του Πολ Σαρωσί εδώ στην ταινία είναι διαυγής, καθαρή, με ωραία χρώματα, απλή και σίγουρα όταν λέω τηλεοπτική αισθητική δεν εννοώ τηλεοπτική προχειρότητα, εννοώ τηλεοπτική αισθητική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως λάτρης των 70's που είμαστε και οι δύο, το σινεμά έχει μια τάση προς το στυλιζάρισμα αυτές τις μέρες, οπότε το στυλιζάρισμα δεν είμαι φίλος του, ας πούμε, οπότε αυτή η ταινία θα συμφωνήσω ότι η φωτογραφία της είναι απλή, λιτή, απέραιτη, σκηνοθεσία το ίδιο, οπότε επίσης και για το θρίλερ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωστόσο, εμένα αυτό που με χαλάει λίγο είναι η θολούρα του ψηφιακού. Λίγο αυτό, και γι' αυτό είναι θέμα κάμερας, αλλά η κάμερα κάπως επελέγει. Αλλά δεν βαριέσαι, έχοντας να επιλέξω μεταξύ, ρε παιδί μου, έχεις ένα περιορισμένο budget, αν θα κόψεις από κάποια πράγματα, καλύτερα να κόψεις από κάμερα παρά από οτιδήποτε άλλο. Είναι η σκηνή στο τρένο, ρε παιδί μου, που ο Ζεύ γνωρίζει το αγοράκι και σου στείνει έτσι μια ατμόσφαιρα ο μπόμπυρας και ο συμπαθής παππούς, που είναι το κλισέ, αλλά σύντομα στο ανατρέπει, διότι ο Ζεύ ξυπνάει και δεν θυμάται. Διότι έτσι είναι ο Ζεβ. Φαίνεται σαν χαμένος. Όταν ξυπνάει, ποιος είσαι εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα, και το παιδί φρικάρει λίγο. Ωστόσο, επειδή η ιστορία είναι πολύ μάγκας, το σενάριο είναι πολύ μάγκας, το παιδί πάει και το λέει στον πατέρα του, ότι αυτός ο παππούς και τα λοιπά, αλλά δεν του λέει ότι μπαμπά αυτός με πείραξε, αλλά μπαμπά αυτός χρειάζεται βοήθεια. Οπότε πόντους για ανθρωπιά. Και μετά από αυτή τη χαριτωμένη σκηνή με το ευπροσίγουρο παιδάκι και τη χαριτωμενιά, ποια άλλη χαριτωμένη σκηνή έχουμε? Τη σκηνή που αγοράζει όπλο ο Ζεβ, η οποία δεν είναι ένα ζακίζ ενός Καναδού σκηνοθέτη απέναντι στους Αμερικάνους. Τονίζει τη χαριτωμενιά έτσι ώστε μέσα στο θρίλερ που είναι να βοηθήσει το θρίλερ μέσω της χαριτωμενιάς, ακριβώς όπως έκανε και η προηγούμενη σκηνή, εκεί που πάει στο ντους και κοιτάει πάνω το τηλέφωνο του μπάνιου
Λέω να τα μας, να που πίστεψα ότι η ταινία είναι thriller και στην πραγματικότητα θα είναι μία φλόμπα και θα το γυρίσει στο συναισθηματισμό. Όταν την είχα βάλει να την δω, δεν ήξερα ότι είναι τον Γκογιάν, δεν ήξερα τίποτα και την είχα βάλει και λίγο μαζοχιστικά του τύπου «Α, θα δω μια μαλακία τώρα». Και σιγά σιγά σε κάθε βήμα με διέψευδε. Και εκεί λέω να που τώρα θα κάνει flashback στο Auschwitz και η ταινία θα είναι για τα μπάζα. Αλλά δεν το έκανε. Ναι, δεν το έκανε και γιατί δεν το έκανε. Διότι είναι έξυπνη ταινία, τηλέφωνο, Auschwitz, το Νατάλο, θα το καταλάβουμε. Είναι μια ταινία η οποία δεν πάει να εκβιάσει συνέστημα και όμως είναι γεμάτη από συνέστημα. Έξυπνο σκηνοθέτης, έξυπνο σενάριο, oh. Και είμαστε ακόμα στα 19 λεπτά ταινίας. Ο πρώτος λοιπόν, Ρούντι Κουρλάντερ, είναι ο Μπρούνο Γκάντς, ο οποίος ως συνήθως με 5 ατάκες κλέβει την παράσταση. Συγχαρητήρια, Μπρούνο Γκάντς, είσαι ο Μπρούνο Γκάντς, το ξέρουμε, το μάθαμε. Και πάλι στην αρχή νόμιζα ότι μπορεί να το πάει στο ηθικοπλαστικό, διότι λες ότι ναι, σε ένα επίπεδο η σκηνή είναι για να μάθει ο Ζεύ. Ότι κοίταξε, Ζεύ δεν ήταν όλοι οι Γερμανοί στον πόλεμο μακελαράδες στα SS. Ήταν και ο working class μαλάκας της γειτονιάς, ο οποίος άκουσε πόλεμο και μπήκε. Και μαθαίνει ο Ζεύ ότι ο χαρακτήρας του Γκάντζ δεν ήταν στα SS. Ένας τυπάκος ήταν που υπηρέτησε στη Wehrmacht με το Ρόμελ. Και λες ότι πάει να το κάνει, να κάνει ένα μάθημα στο Ζεύ, να μην έχει προκαταλήψεις. Αλλά αυτό εντάξει υπάρχει, αλλά φυσικά σε αυτή την ταινία δεν είναι το βασικό επίπεδο της σκηνής. Εν τω μεταξύ, δες πόσο ο τύπος κρατάει το όπλο. Οπότε το βγάζει την τσάντα του, σε αυτόν και στον επόμενο Κουρλάντερ. Είναι λες και βγάζει κοτόπουλα από την κατάψυξη για να το μαγειρέψει το βράδυ. Είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή για το Ζεύ. Και για τώρα και για μετά. Και στη σκηνή, ρε παιδί μου, με τα σύνορα του Καναδά, λες ότι θα γίνει το κλισέ με το όπλο, αου αου πώς θα πάει. Αλλά επειδή η ταινία χρησιμοποιεί όλα τα θρυλερικά εργαλεία, αλλά με φρέσκο τρόπο και νέους συναρπαστικούς συνδυασμούς, δεν το πάει εκεί, διότι πάρα πολύ απλά ο Πλάμερ παίζει τόσο πιστικά τον χαμένο γέρο, που ακόμα και τον θεατή τον έχει να είναι σε φάση. Τώρα τι παίζει με την πάρτι του, ισχύει αυτό που συμβαίνει ή απλά ξέχασε. Έχει ξεχάσει να πάρει δεύτερο πουκάμισο και υπάρχει έκπτωση στα κοντομάνικα. Τα καλά θρίλερ είναι καλογιαλισμένοι μηχανισμοί με γρανάζια. Δεν είναι αυθόρμητα και καθημερινά. Δηλαδή διάβαζα τις προάλλες κριτικές για το Collateral που λέγανε ότι δεν είναι αυθόρμητο και φαίνονται ραφές. Ναι, είναι καλό θρίλερ. Θέλω να πω ότι σε ένα θρίλερ, άμα έχεις δει αρκετά, ναι, βλέπεις ότι όλα είναι στη θέση τους για πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να πάει αυτός εκεί και να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, πρόσεχε στο ρουχάδικο που τον σταματάει ο φύλακας, γιατί χτυπάει στον αγερμό, ρε παιδί μου, και ψάχνει την τσάντα του πολύ σχολαστικά. Βρίσκει το όπλο και λες: όπα. Και το μόνο πράγμα που έχει να πει ο φύλακας είναι: μου θυμίζει το πρώτο μου γκλοκ. Και τον αφήνει και φεύγει. Καλώς ήρθατε στο Άινταχο. Αυτό, δηλαδή, εδώ τη λέει λίγο στην Αμερική, ρε φίλε. Όχι τόσο Ζακίος, αλλά τη λέει λίγο. Ωστόσο, κρατάει και την αγωνία του. Λέει ότι τώρα τι θα συμβεί που βρήκε ένας τη χάρπαστος φύλακας το όπλο ενός γέρου. Στα αρχίδια του αυτό συνέβη. Γι' αυτό γαμάει η ταινία. Μετά πάμε σε δεύτερο έτσι, σημείο κινδύνου για το Ζεύ, διότι στο ξενοδοχείο η σερβιτόρα του ρίχνει καφέ στο γράμμα. Το οποίο γράμμα δεν είναι απλά ένα γράμμα, είναι η άγκυρα μνήμης που έχει ο Ζεύ. Γιατί ένας 90χρονος ήρωας με Αλτσχάιμερ σε ένα θρίλερ αυτού του είδους τα εμπόδια έχει. Ο τρίτος Ρούντι Κουρλάντερ είναι ένας χωριάτος skinhead. Όταν εμφανίζεται είναι ο Ντίν Νόρις χωριατόμπατσος, ό,τι πιο μη διακριτικό υπάρχει για να πεις. Είναι skinhead βλάκας. Ο Ρούντι είναι ο πατέρας του Ντίν Νόρις που έχει πεθάνει. Οι ανατροπές δεν σταματάνε εδώ, πέφτουν η μία μετά την άλλη. Αρχίζει και σου ξετυλίγει αργά-αργά, ρε παιδί μου, το ότι ο τύπος είναι νεοναζί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι Γερμανοί ναζιστές πρώτης καθαρόιμης γενιάς κτλ. Είναι δύο Αμερικανάκια, βλαμμένα, πατέρας και γιος, τα οποία είναι ναζιστές. Είναι skinhead, ρε παιδί μου, αλλά είναι Αμερικάνοι. Είναι αυτά τα βλαμμένα σκουπιδάκια. Ότι ο ένας είναι ναζιστής, ο άλλος είναι Εβραίος, ο Ζεύ. Και λες, okay, ποια είναι η δυναμική τώρα, τι συμβαίνει εδώ πέρα, πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Και εδώ η ταινία ανοίγει τα χαρτιά της και δείχνει πόσο μαγκιόρικη είναι. Το πόσο μαγκιόρικη είναι η ταινία, εδώ αποκαλύπτεται και έχει να κάνει με το ότι όλα είναι μία πληροφορία. Διότι, τι κάνει τον Κουρλάντερ φιλικό προς το Ζεύ, μία πληροφορία. Ήξερες τον πατέρα μου. Τι κάνει τον Κουρλάντερ εχθρικό προς τον Ζεύ, μία πληροφορία. Είσαι Εβραίος. Τι κάνει τον Ζεύ. Τίποτα άλλο πέρα από μία πληροφορία. Έχει πάει πάνω το κεφάλι του και του φωνάζει για περίπου 5 λεπτά «Ο πατέρας μου και εγώ λέγαμε Χάιλ Χίτλερ, ο πατέρας μου και εγώ λέγαμε Χάιλ Χίτλερ». Εκεί που η ταινία σου χτίζει ότι ο τύπος είναι δευτέρας διαλογής fanboy του Χίτλερ, εδώ στον κάνει εντός επικίνδυνος, τον κάνει εντός επιθετικό ρε παιδί μου. Και χαίρομαι διότι ενώ η ταινία γκριζάρει τα πράγματα το οποίο το θέλω πάρα πολύ, ειδικά σε τέτοιου είδους ταινίες, δεν ξεπλένει κανέναν. Και τον τρώει σαν το σκυλί στα μπέλη τον Ντίν Νόρις, ο οποίος φυσικά δεν είναι κανένας παλικαράς, είναι πουλάει μαγιά με δειλό τρόπο, αφού πρώτα φάει το σκυλί του. Mm.
Και μετά ο Πλάμερ κάνει μπάνιο, φοράει τη ρόμπα του και πέφτει για ύπνο στο κρεβάτι του, την ώρα που ο άλλος σαπίζει με μια σφαίρα στο κρανίο. Και κάπου εδώ ερωτεύτηκα την ταινία, νομίζω, έχοντας ξεκινήσει να τη βλέπω με ενδιασμούς. Τι λέγαμε για πληροφορία? Μιλάνε στο τηλέφωνο με τον Μαξ ο Ζεύ και του λέει ο Ζεύ, φίλε, έφαγα έναν τύπο που δεν ήταν ο Ρούντι Κουρλάντερ, και βλέπεις το ύφος του Μαξ, ο μαλάκα, τι γαμίσαμε. Και μετά του λέει, α, ήταν ένα ζύο όμως. Είχε πολλά ναζίστικα πράγματα στο σπίτι και ακούγεται τόσο παιδιάστικο όταν το λέει, και είναι. Και εδώ επανέρχεται το θέμα της πληροφορίας. Αγχώθηκε ο Μαξ από τη στιγμή που του έδωσε την πληροφορία ότι ήταν ένα ζύο, τον βλέπεις να κάνει. Άρα τι είναι αυτό που ορίζει τη βία πάνω απ' όλα? Όχι η ουσία, η πληροφορία. Μήπως ο ποιητής εδώ θέλει να πει κάτι για την ουσία της βίας? Ποιος ποιητής ταινία βλέπουμε? Ο ποιητής της ταινίας, αυτός που την ποιήσε. Τι εννοείς, αφού δεν είναι ποιήση? Πηγαίνει στο νοσοκομείο και μέσω της πιστωτικής κάρτας μαθαίνει ο γιος του που είναι. Οπότε ξέρεις ότι, εφόσον πρόκειται για ένα τόσο καλοκουρδισμένο θρίλερ, παιδί μου, ότι θα γίνει μια κάποια κλιμάκωση και θα είναι και ο γιος του Ζεύ εκεί. Και ο Ζεύ είναι, όχι, ντά, καλά, επειδή είναι νοσοκομείο τώρα, σιγά, whatever, ας πούμε. Είναι φοβερό το πώς πλέον η ταινία έχει κάνει το Ζεύ να είναι χαμένος τόσο και στο σώμα, αλλά και σε αυτό το ηθικό ταξίδι στο οποίο έχει μπει. Έβγε. Η ταινία ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά τα παιδάκια, κάτι που είναι πιο σπάνιο και από το μεγάλο ντόντο της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας. Δεν ξέρω αν υπήρχε στη Νέα Ζηλανδία, το είπα έτσι. Δεν νοιάζεται κανείς. Παίρνει το κοριτσάκι και διαβάζει το γράμμα και πλέον ολοκληρώνεται και βλέπουμε όλοι, ερωτηματικό, την εικόνα του τι έχει συμβεί, και παίζει ο Εγκογιάν με την ηρωνία, με την τραγικότητα, με τη χαριτομενιά, και λέμε και μεγαλοφόνος, κανονικότατα επιτέλους, το θέμα, το κεντρικό της ταινίας. Ρωτάει το κοριτσάκι τι είναι ναζί, χασκογελάει ο Ζεύ και λέει κακός άνθρωπος. Παιδιάστηκε η ηρωνία και απλοποίηση του ηθικού χάρτη, χαριτομενιά, ηρωνία, τραγικότητα. Εν τω μεταξύ, όταν μετά μιλάει ο Μαξ με τον Ζεύ και ο Μαξ σχέζεται πάνω του για το αν θα καταφέρει τελικά ο Ζεύ να περατώσει αυτό το σχέδιο, κάπου αρχίζει για να ρωτιέσαι, ρε παιδί μου, ότι τώρα αυτό σχέστηκε πάνω του διότι ο Ζεύ δεν είναι καλά, ότι αρχίζει και κινδυνεύει πλέον η ζωή του, ή επειδή δεν θα ολοκληρωθεί το σχέδιο του Μαξ. Αν το δεύτερο, μήπως ο Μαξ είναι λίγο ψυχάκιας? Λατρεύω το πώς έχει στήσει ο Εγκογιάν το σκηνικό όπου αποκαλύπτεται το ένοχο μυστικό, στο πιο κουκλίστικο σπίτι του κόσμου, στην πιο ευτυχισμένη και χαριτωμένη οικογένεια του κόσμου. Το σπίτι είναι πλάι στη λίμνη και είναι ένα σαλέ που στάζει χαριτωμενιά από κάθε πόρο. Η οικογένεια κυκλοφορεί μόνο με παντόφλα και ρόμπα. Αγκαλιάζονται και κάπου εκεί μέσα υποτίθεται ότι κρύβεται αυτό το φοβερό τέρας, ο Ρούντι Κουρλάντερ. Και μεγάλη αποκάλυψη. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε ότι είναι κλασικό θρίλερ, και αν ο ρεαλισμός είναι αυτό το οποίο περιμένετε από ένα κλασικό θρίλερ, θα έπρεπε να είχατε κλείσει την ταινία προπολού. Αν σας φανεί πολύ σαπουνόπερα αυτό που γίνεται από εδώ και πέρα, λάθος ταινία βλέπατε, διότι όλη η ταινία είναι φτιαγμένη για αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Είναι καλός άνθρωπος ο Ζεύ, είναι καλός άνθρωπος ο Μαξ, είναι καλός άνθρωπος ο αληθινός Ρούντι Κουρλάντερ. Είναι αυτό το οποίο σε κάνει καλό άνθρωπο ή κακό άνθρωπο, μήπως να είσαι εύκολο μεταχείριστος από σατανικές ιδιοφυΐες, ώστε να σε βάζουν να κάνεις τη βρώμικη δουλειά τους και εσύ να μην φέρνεις αντίρρηση? Ίσως μπορεί ένας Εβραίος επιζών του Auschwitz να αναγνωρίζει ότι ο Βάγνερ είναι θεός? Μπορεί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση να βρεθεί ένας ηθικός πυρήνας? Ή όσο περνάει ο καιρός και όσο σβήνουν οι μνήμες, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο? Εν τω μεταξύ, η ανατροπή τη βλέπεις να χτίζεται. Χτίζεται πάρα πολύ πολύ και ωραία, γιατί το βλέμμα που έχει ο Κουρλάντερ προς τον Ζεύ είναι φιλικό, είναι θερμό, δεν είναι. Λες, οκ, κάτσε, γιατί τόσα χαμόγελα? Και αν ο ένας είναι ναζί, τότε πρέπει να είναι και ο άλλος ναζί. Έτσι. Και αυτή είναι η ιδιοφυΐα της ταινίας. Και εδώ τίθεται και το μεγάλο ερώτημα. Ρε φίλε, ποιος είναι ο Ζεύ τελικά? Ο Ζεύ είναι ο Ζεύ ο οποίος μεγάλωσε την αξιοπρεπέστατη οικογένειά του, γιατί και ο Κουρλάντερ μεγάλωσε μια αξιοπρεπέστατη οικογένεια, ούτε ναζιστές ούτε τίποτα. Ή είναι ο Ζεύ που ξέρουμε και συμπαθούμε με όλες τις ανθρωποκτονικές τάσεις που έχει? Αυτό είναι το γαμάτο, αυτό είναι το συνοθήλευμα το ηθικό της ταινίας. Και ξαναλέω, γκριζάρει αλλά δεν ξεπλένει. Και δεν αποδίδει δικαιοσύνη ο Εγκογιάννη ή ο σεναριογράφος. Όταν ο Ζεύ αποφασίζει να αυτοκτονήσει,
Γιατί μόλις έμαθε ότι ήμουν ναζιστής, σκατά και το ξέχασα, δεν κρίνουμε εμείς οι δημιουργοί τον Ζεύ, ο Ζεύ κρίνει τον Ζεύ. Γιατί έχεις το νέο του εαυτό, τον αξιοπρεπή, και έχεις τον ναζιστή εαυτό του και ο ένας κρίνει τον άλλο και αυτοκτονεί. Πόση τελειότητα πια να χωράει σε μια ταινία? Δεν γίνεται. Λίγο πιο τέλεια θα ήταν τον Deadpool. Για μένα το πιο σημαντικό ερώτημα που αφήνει το τέλος είναι το τι θα γίνουν τα παιδιά τους. Και αν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να μεγαλώσουν αξιοπρεπείς ανθρώπους οι οποίοι δεν θα επαναλάβουν τα δικά τους λάθη. Και νομίζω ότι απαντάει ότι η κρίση αφορά το Ζεύ, αφορά τον Στουρμ, αφορά τον Μαξ που κρίνεται και κάνει αυτό που κάνει, αλλά ότι οι νέες γενιές υπάρχει ελπίδα να μεγαλώσουν χωρίς να είναι φορτωμένες με αυτό το βάρος και ότι η παλιά γενιά καθαρίζει τις υποθέσεις της και από εδώ και πέρα η νέα γενιά μπορεί να συνεχίσει χωρίς να κουβαλάει τα αμαρτήματα των γονέων. Ο Μαξ, αυτός ο Πάλπατιν του γεροκομείου, έχει δίκιο. Ναι, σε ένα επίπεδο έχει δίκιο, του σκότωσαν την οικογένεια, οφθαλμός αντί οφθαλμού και δόντι για δόντι. Αλλά πόσο δίκιο μπορεί να έχει όταν αποφασίζει να κάνει μαριονέτα του το Ζεύ? Όχι το Ζεύ τον παλιό, το Ζεύ που είναι πλέον καλός άνθρωπος. Είπαμε τι θα πει καλός άνθρωπος. Έχει ζήσει 70 χρόνια, υπονοεί ταινία, χωρίς να έχει πειράξει κανέναν, έχοντας αγαπήσει τη γυναίκα του, έχοντας μεγαλώσει μια οικογένεια, δεν έχει κάνει κακό σε κανένα τα τελευταία 70 χρόνια. Οπότε για 70 χρόνια, καλός άνθρωπος ήταν ο Ζεύ. Είναι σωστό αυτό που κάνει ο Μαξ? Θέλει να αποδείξει ότι είχε μέσα του το κακό, είχε μέσα του τη δολοφονία, προφανώς. Αλλά το γεγονός ότι έχει γίνει καλός άνθρωπος ο Ζεύ σημαίνει ότι ξεπλήθηκε το αυτό που έκανε? Όχι. Θα ξεπληθεί μόνο όταν δεν θυμάται κανένα. Όσο υπάρχει ένας έστω που θυμάται, δεν θα ξεπληθεί. Το οποίο σημαίνει, θυμάται ο Μαξ, την έχει πατήσει ο Ζεύ, όσο καλός άνθρωπος και να γίνει, ένας άνθρωπος δεν θυμάται, θα πρέπει να έρθει η Νέμεσις και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Οπότε όταν τελειώνει η ταινία, έχει μείνει μόνο ο Μαξ να θυμάται και έχει καθαρίσει τους άλλους ουσιαστικά. Είναι ξεκάθαρα άδικο αυτό που έκανε και ταυτόχρονα δίκαιο. Έφερε το παρελθόν στο παρόν για να το σκοτώσει και να κλείσει ένα κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, θα έβλεπα άνετα το Μαξ κακό σε James Bond με υπνοτισμένο πρωτοπαλίκαρο τον Ζεύ να τον στέλνει ενάντια στο James Bond και να του κάνει έτσι. Και ο James Bond θα τον έπαιζε στον Connery για να είναι οι δηλικίες να είναι οι ίδιες, επειδή να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Πρέπει να γίνει recast. Θα την έβλεπα αυτή την ταινία. Να γίνει recast στο Max, αλλά άνετα θα το βλέπω. Εύκολα. Η ταινία μου θυμίζει μια σκοτεινή θρίλερ εκδοχή των τσακισμένων λουλουδιών του Τσάρμους. Είναι αυτό που πιστεύω και έχω ξαναπεί ότι λείπει από το σινεμά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχεις τις τεράστιου budget ταινίες, παιδί μου, και έχεις τις art house, low budget κουλτούρες. Λείπουν οι ταινίες σαν αυτή που είναι ένα μικρό διαμαντάκι που το βλέπεις και λες, κοίτα να δεις ρε φίλε. Ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί αψεγάδιαστα και είναι μια ταινία η οποία μπλέκει το καλό με το κακό, μπλέκει τις έννοιες της κτηνοδίας, της συγχώρεσης και δεν ξεπλένει. Θέτει όμως ερωτήματα τα οποία είναι ζόρικα ερωτήματα και τα οποία όμως πρέπει να τεθούν και έχει να κάνει με το καλό και το κακό και τέλος πάντων το πόσο αυτές είναι εξαρτώνται από το πώς και πόσο θυμόμαστε κάποια πράγματα. Και αν η ιστορία είναι μνήμη, τρεις τελίτσες. Αυτό η ταινία το κάνει κυριολεκτικό αυτό και γι' αυτό λειτουργεί και σαν γαμάτη αλληγορία και έχεις και δύο γαμάτους ηθοποιούς που κρατάνε την αφήγηση και παραπάνω όλοι είναι γαμάτοι εκεί μέσα. Έχεις την ίδια την αφήγηση που κρατάει την αφήγηση και γενικά θέτει ερωτήματα, δεν ξεπλένει, κρατάει μια ηθική πηξίδα μέχρι τέλους, η οποία όμως είναι τόσο γκρίζα που πρέπει να βάλεις στο μυαλό σου να σκεφτεί τι παίζει εδώ πέρα. Και για αυτό το λόγο η ταινία κερδίζει το σύμπαν και θα το ξαναπώ, είναι ένα κανονικότατο σύγχρονο αριστούργημα. Όπως είπα, ξεκίνησα να βλέπω το Remember προετοιμασμένος για μια απλοϊκή συναισθηματική φλόμπα στην καλύτερη περίπτωση ή μια ανέντιμη και σάπια ταινία για το ολοκαύτωμα όπως το Denial στη χειρότερη. Ανταυτού πήρα ένα φοβερό θρίλερ, το οποίο λέει κάποια πράγματα για το πώς είναι ο κόσμος, τα οποία με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Δεν μπορώ καθόλου τις ιστορίες που πάνε να απλοποιήσουν τα πράγματα και όταν αυτό έχει να κάνει με την ιστορία είναι διπλό το έγκλημα γιατί αφορά πράγματα που έχουν συμβεί, γεγονότα τέλος πάντων. Εδώ το σενάριο του Benjamin August λέει ξεκάθαρα ότι η ιστορία είναι μνήμη και τίποτα άλλο, είναι τι θυμάσαι και τι θα μείνει και λέει και ότι η μνήμη και επομένως η ιστορία και το γεγονός εξαρτάται από την οπτική μας γωνία. Όταν έχουμε οπτικές γωνίες που συγκρούονται, δεν έχουμε τον καλό και τον κακό που πάνε να πλακωθούν στο ξύλο, έχουμε τραγωδία, διότι είναι δύο οπτικές γωνίες και συγκρούονται. Αν αυτό σας αρέσει και σας βρίσκει σύμφωνος και ακούγεται σαν κάτι που σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ η ταινία και κατά τη γνώμη μου
Είναι ένα αριστούργημα, τη λατρεύω. Εσείς την έχετε δει την ταινία, θα τη δείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Πείτε μας στα σχόλια και να απολαύσετε αυτό το βίντεο, πατήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε κι εμείς να καταστρέφουμε το σηκώτη μας και τις μνήμες μας. Ωστότε. Εισηγείαν.